Έχουμε φτάσει τώρα στις 31 την Τρίτη που ο πατέρας μου φεύγει και πάει στον Αμόχωρο, στο νοσοκομείο της Αμόχωρος του. Εντάξει, εκεί πλέον τα πράγματα είχαν, για μένα είχα πιστέψει ότι είχε έρθει το τέλος του. Όπως και έγινε, την επόμενη μέρα στις 12-12.30 ώρα μου τηλεφωνάνε από το νοσοκομείο Αμόχωρος του και μου λένε ότι έχει καταλήξει ο πατέρας. Και από εκεί ξεκινάει ένα δεύτερο σπερβοθάς, δεύτερο δράμα, το πατέρα μου τέλειωσε, ξεκινάνε. Εγώ, επειδή ήθελα να είμαι εντάξει λόγω των καταστάσεων, παίρνω τηλέφωνο, ρωτώ εκεί αν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, τι πρέπει να κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, οι συγγενείς κτλ. Με παίρνει μια κυρία λοιμοξιολόγος, έχω και το όνομα, δεν θα το πω, από το νοσοκομείο, μου εξηγεί τι πρέπει να γίνει. Πάμε στο γραφείο το οποίο θα αναλάβανε το έργο τη κυρία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη διαδικασία ποια είναι. Ναι, πέστε μας εσείς. Θέλετε ότι δεν μπορείτε να έρθετε σε επαφή. Δεν μπορείτε να έρθετε σε επαφή, το γνωρίζουμε. Ναι, δεν μπορούμε να ούτε καν για αναγνώριση. Ναι, τα ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή. Έρχεται το φέρετρο σφραγισμένο, εντάξει. Τους ανθρώπους, τους ήρωες του 1974, που τους φάβουν σήμερα, γίνεται αναγνώριση. Πες ότι είναι. Ναι. Εγώ δεν έκανα αναγνώριση. Με έφερα. Συγγνώμη για την συγκίνηση. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Νίγο. Ναι, είναι η συναισθηματική φόρταση είναι στα ύψη και δικαιολογημένα. Τώρα να χάνεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και να μην μπορείς καν να το αποχαιρετήσεις ή να το αναγνωρίσεις. Δυστυχώς. Δεν κάναμε αναγνώριση. Ναι, αυτό είναι το άσχημο με μια πανδημία. Δεν έχω ταυτοποιήσει αν είναι εκείνο. Εντάξει, δεν λέω. Μπορεί να είναι εκείνο, αλλά. Πού ξανακούστηκε τώρα. Ναι. Ζήτησα εγώ. Στο νοσοκομείο, να έρθω, να πάω στο νεκροτομείο, να δω και να. Δεν έγινε. Ναι. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Και η υποψία τώρα είναι ότι μάλλον από το νοσοκομείο προσβλήθηκε, αν λάβουμε υπόψη το χρονικό όπως μας το δώσατε. Όχι εδώ. Μάλλον από το νοσοκομείο. Από τις 15 Μαρτίου, ναι, που εισήχθη, γιατί είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Ότι ναι. Προσβλήθηκε από το νοσοκομείο. Ο παπάς, ναι, μου πήγε εισαγωγή στις 15. Και στις 31 το δείγμα του ήταν θετικός, μετά από 17 μέρες. Ναι. Δεν είχε επαφές ο παπάς μου, δεν έπηγαινε έξω από το σπίτι. Ναι. Γιατί ήταν ευπαθής ο μας. Ναι. Ήρθε στην Κύπρο για να τον προστατεύσουμε, δηλαδή, για να μην είναι στην Αθήνα. Τον φέραμε στην Κύπρο για να τον προστατεύσουμε. Έσπασε το πόδι του. Και αντί να μας τον εγχειρήσουν, να μας τον φέραμε πεθαμένο σαν κουτί κλειστό. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολλές οι περιπτώσεις, γιατί ακούστηκαν διάφορα που αφορούν τα χαρακτηριστικά υποθέσεων για το πώς έτυχαν ή δεν έτυχαν νοσηλείας και καταλήγουμε να θρυνούμε ακόμη ένα θύμα. Εντάξει, να τελειώσει με το καλό όλο αυτό, με την επέκταση και την εξάπλωση του ιού, και νομίζω ότι θα βγουν και πολλά άλλα στην επιφάνεια, έτσι όπως τα ακούμε. Μας τα περιγράφετε κι εσείς, είχαμε και άλλες περιγραφές, κύριε Νίγο. Για παραλήψεις, το θέμα είναι να μην συνεχίζονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ενεργεία αυτή η κρίση που αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού. Δηλαδή, τουλάχιστον εντός των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όχι των δημόσιων και των ιδιωτικών, γιατί και εκεί υπάρχουν κρούσματα πλέον, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρούνται τα πρωτόκολλα, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε την ιστορία. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε μαζί μας. Στα συλληπιτήρια μας και πάλι.